ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σπύρου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ κουρασμένη από το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Ποιος σας κούρασε? Είμαι κουρασμένη. Το ψυχολογικό, να ξέρετε, είναι χειρότερο από οποιοδήποτε σωματικό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, όμως είμαστε καλά. Υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που σας κούρασαν παραπάνω από ό,τι έπρεπε? Κοιτάξτε, αφενός ήταν τα θέματα πολλά και σοβαρά. Είχαμε 22 θέματα να συζητήσουμε, εκ των οποίων κάποια ήταν αρκετά σημαντικά. Και όπως καταλαβαίνετε, βάλαμε και εμείς κάποια προημερησίας, γιατί είχαμε και καιρό να συζητήσουμε. Οπότε η συζήτηση τράβηξε πολύ. Τώρα, από αυτά που μαθαίνουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τα συμβούλια και να έχουμε προσωπική άποψη, όπως τονίσαμε και νωρίτερα στον κύριο Μηταλίδη. Κάτι που θα λυθεί, όπως είπε πάντως, και μακάρι να λυθεί γρήγορα αυτό το πρόβλημα. Σήμερα ένα διοικητικό συμβούλιο της Μακεδνός, θα μάθουμε τους όρους, θα είναι παρούσα και η νομική σύμβουλος του Δήμου, και αύριο, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει το δημοτικό συμβούλιο που ζητάει η αντιπολίτευση, που ζητάτε εσείς, με μοναδικό θέμα το λατομείο. Ναι, όχι το λατομείο ακριβώς. Δηλαδή, μπερδεύεται εδώ, γιατί το θέμα το βάζουμε εμείς. Για πείτε, δεν λοιπόν. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι διαφωνούμε με τη διοίκηση σε θέματα ουσίας. Ακόμη δηλαδή, δεν ξέρω ποιος κάνει λάθος, θα φανεί στο τέλος, γιατί εμείς ζητάμε απαντήσεις και από τα αρμόδια τμήματα και ακόμα δεν τις έχουμε πάρει, για το τι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τι όχι. Λοιπόν, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος... Η θέση του κύριου Μηταλίδη είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει για τη Μακεδνός. Αποφασίζει λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ καιρό. Εμείς προσπαθούμε μήνες να φέρουμε το θέμα της Μακεδνός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη του Προέδρου και του Δημάρχου. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ από τα λίγα που ξέρω, βέβαια έχω ζητήσει και από νομικούς να μου απαντήσουν και θα έχουμε ίσως αύριο επίσημες απαντήσεις. Η απλή μου λογική λέει το εξής. Ο μοναδικός μέτοχος της Μακεδνός ΑΕ είναι ο Δήμος Καστοριάς. Προσέξτε, ο Δήμος Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς εκπροσωπείται πρωτίστως από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι το πιο σημαντικό σώμα που αποφασίζει. Υπάρχει άποψη ότι εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο επίσης, άλλη άποψη. Ακούστε, εκπρόσωπος έχει οριστεί ο Δήμαρχος, ναι, με την υπογραφή του. Τον εκπρόσωπο όμως τον ορίζει και τον καθορίζει το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Νατσούλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάνω από τον Δήμαρχο. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Εδώ δεν τον έχει εξοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο. Σαν εκπρόσωπο. Σαν εκπρόσωπο, ακριβώς. Ναι, εκπρόσωπος για να πάει να πει αυτά που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι εκπρόσωπο να αποφασίζει μόνος του για την τύχη μιας ολόκληρης επιχείρησης. Έτσι πιστεύω αυτή εγώ. Αυτή λοιπόν είναι η διαφωνία σας. Μπορεί να κάνω λάθος. Έχω ζητήσει από τους νομικούς συμβούλους να μας απαντήσουν τέλος πάντων, διότι δεν μπορεί να απαξιώνεται έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το αποφασίζω και διατάζω. Δηλαδή δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Τώρα μιλήσαμε για το ΔΣ, μίλησε ο κύριος πρόεδρος, άκουσα, της Μακεδνός. Ναι. Λοιπόν, για σκοτεινές αποφάσεις κτλ. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι παίρνουν μυστικά ή υπόγεια αποφάσεις στο ΔΣ, αν είναι δυνατόν, έχουμε και εκπροσώπους μέσα και γνωρίζουμε πολύ καλά κάθε φορά τι αποφασίζουν. Εμείς δεν κατηγορούμε τη Δημοτική Αρχή γι' αυτό. Εμείς κατηγορούμε ότι αποφάσεις του ΔΣ αποφεύγονται και δεν υλοποιούνται. Και με ποιο δικαίωμα θα ρωτήσω εγώ. Το ΔΣ της Μακεδνός λοιπόν έχει αποφασίσει εδώ και 2-3 εβδομάδες την εξυγίανση της επιχείρησης, ολόκληρης εταιρείας Μακεδνός. Ουδέποτε έγινε αυτό. Ωστόσο, ο Δήμαρχος αποφεύγει να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί περαιτέρω και να καταλήξουμε τελικά και να πάμε στην εξυγίανση. Και παρόλα αυτά συγκαλούνε τώρα, μαθαίνω, καινούριο ΔΣ να αποφασίσουν. Και σήμερα το απόγευμα, παρουσία και του νομικού συμβούλου. Να αποφασίσουν ότι δεν έχουν συμφωνήσει. Να οριστικοποιηθούν ποτέ οι όροι τη δημοπράτηση του λατομείου. Ποιοι όροι? Έχει αποφασίσει μόνο το Δήμαρχο να το δημοπρατήσει. Δεν συμφωνεί κανένα από την αντιπολίτευση. Και θα σα πω, και από το ΔΣ
της εταιρείας δεν συμφωνούν. Σας πληροφορώ ότι δεν θα πάρουν απόφαση για εκμίσθωση σήμερα. Με αυτά που ξέρω εγώ, με βάση αυτά που ξέρω εγώ, η πλειοψηφία δεν το θέλει. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Η πλειοψηφία η οποία την ελέγχει όμως η Δημοτική Αρχή, έτσι δεν είναι, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός. Παρόλα αυτά, παρόλο που έχει την πλειοψηφία... Αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι και σύμβουλοι δηλαδή του κύριου Κορεντσίδη δεν θα ψηφίσουν την αδημοπράτηση του Λατουρίου. Μα κύριε Νατσουλέ, είναι απλά τα πράγματα. Το ΔΣ έχει αποφασίσει την εξυγίανση εδώ και καιρό, που το ψήφισαν όλοι μαζί, ομόφωνα, και ο πρόεδρος που ανήκει, ο κύριος Πέλκας, και ο δήμαρχος αρνείται να το υλοποιήσει. Τι να σας πω από εκεί και έπειτα. Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε καλύτερα, πιστεύετε ότι πρώτα πρέπει να γίνει η εξυγίανση και μετά η δημοπράτηση? Όχι, εγώ, εμάς όπως μας έχει ενημερώσει ο ορκωτός λογιστής που, στον οποίο είχε αναθέσει η Μακεδνός τέλος πάντων την εξυγίανση και όλα αυτά, ο ίδιος ο ορκωτός λογιστής μας είπε ότι η επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να εξυγιανθεί, διαφορετικά θα πάει σε λύση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Εννοείται τη Μακεδνός και όχι μόνο το Λατωρίο. Όλοι οι Μακεδνός. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι θα αποφασίσουν σήμερα στο ΔΣ. Πώς θα τη δημοπρατήσει, να σας το πω, και αλλιώς αν δεν την έχει εξυγειάνει πρώτα. Οι δικοί σας εκπρόσωποι δεν θα πάνε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Κοιτάξτε, έγινε κάποια συζήτηση χθες. Κάποιοι αρνούνται και να παρευρεθούν. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παρευρεθούν και να ψηφίσουν. Δεν ξέρω ως το τέλος τι θα γίνει, αν θα παρευρεθούν όλοι, δεν θα παρευρεθούν. Πάντως πιστεύω ότι απόφαση τέτοια δεν θα πάρθει σήμερα. Το πιστεύω. Μάλιστα. Και το λέω με βάση αυτά που συζητάμε με το ΔΣ. Αλλά σας λέω, δεν υπάρχει και λογική. Δεν μπορεί, αν δεν γίνει εξυγίανση, να κάνουμε οτιδήποτε. Αν σήμερα, παρόλα αυτά, εσείς προβλέπετε ότι σήμερα δεν θα πάρθει τέτοια απόφαση. Αν πάρθει τέτοια απόφαση, το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται να κάνει τι αύριο? Κοιτάξτε, εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς ομοι αντιπολίτευση ζητούμε την πρώτη απόφαση του ΔΣ περί εξυγίανσης, γιατί θα χάσουμε όλη την εταιρεία, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα πολλά πράγματα, να την προωθήσουμε. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται εξυγίανση? Εμείς θέλουμε να πάμε σε εξυγίανση. Αυτό ζητάμε πρωτίστως, να αποφασίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, εάν θέλουν μετά και επιμένουν, ο Δήμαρχος, όπως λέει ο Πρόεδρος, ας μην τηρήσουν αυτό που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά θα πάμε στην νόμιμη οδό, θα κάνουμε τα πρέποντα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Μπορεί όντως να μην είναι. Σας λέω, εμείς πιστεύουμε αυτό, αυτοί πιστεύουν κάτι άλλο. Φανταστείτε τώρα, έφτασε σε σημείο η αντιπολίτευση να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί παρακαλάμε τόσο καιρό, δεν το φέρνουν ποτέ με τη δικαιολογία ότι δεν μας αφορά. Εσείς από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς θέλετε όμως? Δηλαδή, να προχωρήσουμε δεν μπορεί, στην εξυγίανση, κύριε. Ναι, δεν μπορεί να πάρει απόφαση, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα, αυτό λοιπόν, το λέει, σας το ξαναλέω. Θα είναι μια φιλολογική συζήτηση, γιατί αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ότι θα είναι μια φιλολογική συζήτηση. Αυτή θα είναι η συζήτηση. Εμείς, σας λέω, διαφωνούμε στην ουσία. Δηλαδή, ο πρόεδρος και ο δήμαρχος πιστεύουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο στο να αποφασίσει αρμόδιο. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε. Εμείς λοιπόν, σας λέω, θα αποφασίσουμε για θέμα ουσίας, για να πάμε την επιχείρηση στην εξυγίανση, με ή χωρίς το Δήμαρχο. Δηλαδή, να σας το πω απλά, θέλει δεν θέλει, το Δημοτικό Συμβούλιο θα το αποφασίσει, και αν δεν τηρηθεί αυτό, μετά θα πράξουμε τα νόμιμα. Μάλιστα. Δεν μπορώ κάτι άλλο να πω. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Περιμένουμε την νομική υπηρεσία. Πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό, έτσι, στη θητεία μας. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Εμείς όμως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε την επιχείρηση. Η επιχείρηση πρέπει να εξυγιανθεί. Τώρα τι άλλο, δηλαδή, ξεκινάμε από απλά πράγματα. Ένα είναι αυτό και σημαντικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι φιλολογική συζήτηση θα κάνουμε σήμερα στο ΔΣ, όχι αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Επειδή άκουσα και κάποια άλλα. Ναι, πριν πάμε στα άλλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, σήμερα οι εκπρόσωποι σας θα πάνε στο ΔΣ, να το κλείσουμε και αυτό. Εγώ θα ζητήσω να παρευρεθούν. Ναι. Έναν εκπρόσωπο. Βέβαια, μιλάω και με υπόλοιπα μέλη. Το σωστό είναι να παρευρεθούν και να αυτά που συζητάμε και μεταξύ μας να τα πούν και να ψηφίσουν ανάλογα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, παίρνονται και ψηφοφορίες σε ρήμην. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει απαρτία. Καλό είναι να είμαστε πάντως για να έχουμε την πλειοψηφία με το μέρος μας. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν δύο ακόμη θέματα, αν ολοκληρώσουμε αυτό, να πείτε την άποψη και για αυτά που συζητήθηκαν. Καταρχήν θέλω να το πω αυτό, οπωσδήποτε,
Άλλη μια ανακρίβεια ακούστηκα ότι τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος χθες για το Λατομείο κτλ. Καμία τοποθέτηση. Ο Δήμαρχος μπήκε λίγο στα προημηρησίας θέματα, είπε δύο λόγια και εννοείται ότι έφυγε από την συνεδρίαση ως συνήθως και 4,5 ώρες παλεύαμε εμείς να αποφασίσουμε για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, ανεμογεννήτριες. Είπε ο κύριος πρόεδρος που άκουσα ότι ψηφίστηκε το υλικό πάρκο. Μάλιστα. Μια διευκρίνηση. Έχει δύο σκέλη. Ένα να ψηφίσουμε ναι ή όχι και ένα να πάμε στην εκμίσθωση. Για την εκμίσθωση το δεύτερο σκέλος χρειάζονταν 21 ψήφοι. Δεν τις είχαν, οπότε το πρώτο σκέλος και που το ψήφισαν δεν έχει καμία ουσία. Εντάξει, άρα το ότι ψηφίστηκε το υλικό πάρκο είναι λίγο ανακριβές. Δεν ψηφίστηκε, σας λέω εγώ, θα πρέπει να ξανασυζητηθεί. Ο λόγος είναι ότι και εμείς δεν το στηρίξαμε αυτή τη φορά. Εγώ προσωπικά είπα ότι δεν θα ξαναψηφίσω αν δεν έρθει το χωροταξικό σχέδιο για το οποίο μίλησε η περιφέρεια και έχει πάρα πολύ δίκιο. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός, τι σκοπεύουν να κάνουν στην πόλη μας. Όπως επίσης έβαλα και μια τροφή για σκέψη, κύριε Νατσούλη. Το λέω αυτό και κλείνω, μην σας κουράσω. Είπα, κύριοι, πρόσφατα παρακολουθήσαμε όλοι μια δίκαιη μετάβαση χωρίς την Καστοριά. Έτσι, από ό,τι βλέπω όμως, τη μετάβαση από το Λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλουν να την κάνουν με τα βουνά της Καστοριάς. Εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκληροί στις διαπραγματεύσεις μας, καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς χωρίς εμάς. Εδώ είμαστε να ζητήσουμε περισσότερα πράγματα. Ωραία. Αυτό. Τώρα, και κλείνοντας, επειδή χθες είχαμε και τον κύριο Ρήμο, είπε μερικά πράγματα για τους εργαζόμενους. Χθες είπατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα είστε στο πλευρό των εργαζομένων. Ένα σχόλιο και γι' αυτό πριν κλείσουμε. Όχι, καταρχήν δεν ξέρω ποιος ενημέρωσε, δεν είπα τέτοια φράση. Είναι το πρόβλημα που έχουμε, ότι προσπαθούμε να μάθουμε δεξιά και αριστερά. Έχετε τι έχει συμβεί. Έχετε δίκιο, γι' αυτό και σας λέω, δεν μπορείτε να... ουδέποτε είπα τέτοια φράση, πάντα, και το ξέρουν και οι εργαζόμενοι, λέω ότι έχω να υπηρετήσω και τους μεν και τους δε. Γιατί, ναι μεν, ανήκω στο Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς, πρέπει να δω και τα συμφέροντα του Δήμου, και εδώ πέρα είναι οικονομικά. Ναι. Όμως, από την άλλη, πρωτίστως και των δημοτών μου, έτσι. Mm-hmm. Από την άλλη, μιλάμε για δημότες Καστοριάς. Βρίσκομαι στη μέση, λοιπόν, και θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση για τη νίκη και τα λοιπά, θα σας πω κάτι. Κερδίθηκε, όπως είπανε, μία μάχη προχθές. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι η ουσία. Στην ουσία οι άνθρωποι έχουν δικαιωθεί από την αρχή, από τον νόμο 152. Απλά βρέθηκε μία παραπομπή του νόμου που τι λέει, τώρα τη βρήκε ο δικηγόρος του Δήμου μας, τι λέει, ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι, δεν παράγει έννομες συνέπειες, παρόλο που δικαιώθηκαν το να μην τους πάρουμε. Δηλαδή το συγκεκριμένο άρθρο δεν τους υποχρεώνει νομικά. Καταλάβατε. Ηθικό είναι το θέμα. Στην ουσία οι άνθρωποι είναι δικαιωμένοι και περιμένουμε ακόμη και το περιμένουν και το εφετείο. Το τι θα γίνει, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε σε 1 με 2 μήνες, οπότε θα υπάρχει τελεσίδικη και απόφαση. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Κυρία Σπύρου, νομίζω ότι πολλά περισσότερα θα και με εσάς και με άλλους συμβούλους από όλες τις παρατάξεις θα μπορούμε να πούμε αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και, και τη συνεδρίαση, ακριβώς, και το Διοικητικό και το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι σήμερα. Και αύριο νομίζω ότι θα είναι τις πολύ ενδιαφέρουσες μέρες. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.